το γραφείο αυτό κοινωνικών πολιτικών. Μπορείτε λίγο να μας κάνετε μια εισαγωγή, ποιους τομείς παρακολουθείτε, με τι ασχολείστε και πώς λειτουργείτε? Ναι, βέβαια. Το Γραφείο Κοινωνικών Πολιτικών είναι ένας από τους θεσμοθετημένους συλλογικούς συμβούλους του Πρωθυπουργού. Όπως υπάρχουν και τα υπόλοιπα γραφεία, το Γραφείο Οικονομικών Πολιτικών, το Διπλωματικό, το Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού. Αντιστοίχως υπάρχει και το Γραφείο Κοινωνικών Πολιτικών. Το δικό μας πεδίο ευθύνης είναι το να παρακολουθούμε για να συμβάλλουμε όποτε χρειάζεται στο κυβερνητικό έργο, στους τομείς της παιδείας, της υγείας, της εργασίας, του πολιτισμού, του αθλητισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος. Είναι διαδραστική αυτή η σχέση, δηλαδή μπορεί ο πολίτης ή ομάδες, σύλλογοι να απευθυνθούν σε εσάς και εσείς μεταφέρετε αιτήματα? Βεβαίως, πάρα πολλές φορές δεχόμαστε επιστολές, είτε από μεμονωμένους πολίτες, συνήθως περισσότερο από συλλογικούς φορείς, από ενός προσώπων, από πρωτοβουλίες κατοίκων, αλλά και από πιο θεσμικούς φορείς, δηλαδή από δημάρχους, από περιφέρειες κτλ. Με ζητήματα επί των οποίων πολλές φορές, ας πούμε, έτσι, ενσκύπτουμε και δίνουμε για λύσεις. Έχουμε μια συνεργασία με τα Υπουργεία. Μάλιστα. Πάντως στο μυαλό του πολίτη, καλά κάνει η Μάριον και το ρώτησε. Όταν ακούει κοινωνικές πολιτικές, σου λέει τι είναι η κοινωνική πολιτική. Είναι 120 δόσεις, είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας, είναι η 13η σύνταξη, είναι ο κατώτατος να μένει. Είναι τα αμαία, είναι πολλά πράγματα που λέει. Όπως είπε πριν, αυτό που ο Πρωθυπουργός, ότι είναι το ψηφοδέλτιο της Κυριακής δηλαδή. Γι' αυτό ρωτάμε. Κύριε Παναγιωτίδη, σήμερα η μέρα έχει το μενού, δηλαδή έχει φόρο προστιθέμενης αξίας. Και έρχεται η κριτική και λέει, μα και αυτό μια εβδομάδα πριν τις εκλογές. Και αυτό χρειάζονταν, δηλαδή τα στοιχεία της Eurostat και της Elstat. Δεν μπορούσε να έχει επιστρέψει νωρίτερα ο μειωμένος φόρος. Όλα χρειάζονταν να διαπιστωθεί ότι υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος, που λέμε. Δηλαδή ότι θα μπορέσουν να υπάρξουν τα διαθέσιμα χρήματα στο κρατικό ταμείο, ώστε να μην λείψουν μετά από τη μείωση αυτών των φόρων. Αν δηλαδή οι εκλογές γινόντουσαν σε ένα μήνα ευρωεκλογές, αυτή τη Δευτέρα, σήμερα 20 του μηνός, θα μειώνονταν ο φόρος προστιθέμενης αξίας και την προηγούμενη Παρασκευή, πώς ήταν, 17 θα καταβάλλονταν το δώρο ή θα το βλέπαμε σε ένα μήνα? Η ιστορία δεν γίνεται μεταθά, αλλά να σας θυμίσω το εξής. Όταν είχαν επισκεφθεί οι συνταξιούχοι τον Πρωθυπουργό και είχαν θέσει το ζήτημα της 13ης σύνταξης ή του δώρου του Πάσχα, του συνταξιοδοτικού με κάποια μορφή, αυτό που τους είχε πει ο Πρωθυπουργός και το είχαν πει και οι ίδιοι έξω μετά στις κάμερες, είναι ότι δεν ήθελε να δώσει μια εφάπαξ παροχή ξανά, ήθελε να δώσει μια συνταξιοδοτική, να πάει σε μια συνταξιοδοτική δαπάνη, όταν αυτό μπορεί να είναι σίγουρο ότι μπορεί να συνεχιστεί για τα επόμενα χρόνια. Ήταν ένα μεσημέρι Σαββάτου, το θυμάμαι καλά, γιατί ήταν μετά την επίσκεψη που είχε κάνει στην Ρουμανία και είχα ακούσει τους συνταξιούχους στα Δέλτια, νομίζω στην ΕΡΤ, σε κάποιο άλλο κανάλι, να λένε και κάτι ακόμα. Είπατε τη μισή πρόταση. Μας είπε ο Πρωθυπουργός δεν θέλει να το δώσει εφάπαξ, αλλά να είναι μόνιμο, για να μην τον κατηγορήσουν ότι είναι προεκλογικό δώρο. Το πρώτο κομμάτι το πέτυχε, είναι μόνιμο, λέει, το ψηφίστηκε από τη Βουλή. Το δεύτερο όμως δεν το πέτυχε, δηλαδή όλα τα κόμματα αυτή την κριτική ασκούν. Ότι είναι δηλαδή ένα χαρτζιλίκι προεκλογικό που αν μπορούσε να το βάζει και στο φάκελο του Ευρωψηφοδελτίου. Εντάξει, δουλειά των κομμάτων είναι και δι' της αντιπολίτευσης να ασκούν κριτική. Δουλειά των πολιτών είναι να προσπαθούν να κρίνουν με όσο περισσότερο καθαρά κριτήρια γίνεται. Τι εννοώ, ότι ίσως μια τέτοια κριτική θα μπορούσε να έχει μια βάση εάν είχε ακριβώς επιδοματικό χαρακτήρα. Αν ήταν ένα μέτρο που δινόταν άπαξ. Έτσι, όπως για παράδειγμα ήταν, το θυμόμαστε, το περίφημο κοινωνικό μέρισμα που δεν ήταν τέτοιο, που είχε δώσει ο κύριος Σαμαράς παραμονές των ευρωεκλογών 14. Και να σας θυμίσω ότι δόθηκε μέρισμα χωρίς να έχει λήξει ο χρόνος, χωρίς να έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν τα χρήματα, χωρίς να υπάρχουν, είχε συνάψει ομολογιακό δάνειο ο κύριος Σαμαράς ότι για να το δώσει και σε συγκεκριμένες κατηγορίες, τους ένστολους, που ήταν και πολύ προσβλητικό για τους ίδιους δηλαδή, που μάλλον τους θεωρούσε και πελατεία. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θέλουμε όλα αυτά τα πράγματα να μένουν πίσω και η κοινωνική πολιτική πια να ασκείται με όρους ορθολογικούς, θεμελιακούς και όχι ευκαιριακούς. Παρ' όλα αυτά, σας κατηγορούν ότι ασκείται επιδοματική πολιτική, έτσι, αυτό λέει. Και μάλιστα, αν το πιάσουμε και πιο συγκεκριμένα, επειδή και εσείς είστε ένας νέος άνθρωπος, ότι ουσιαστικά δεν δίνετε δουλειές στους νέους, δεν είναι αυτό το μέλημά σας και η αγωνία σας, αλλά περισσότερο τους βολεύετε με ένα επίδομα και με αυτή τη λογική εφησυχάζουν και μένουν σε μια λογική, θα πάρουν ένα χαρτζιλίκι και δεν ψάχνουν να εξελίξουν τον εαυτό τους περισσότερο
κέντρο και να ψάξουν για δουλειά. Πραγματικά, αυτό το ακούσαμε και από τον πρόεδρο του ΣΟΝΕΒ, που είχε πει κάποια στιγμή μια συνέντευξη τηλεοπτική του, ότι και υποψήφιο Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ότι τα επιδόματα, όπως είναι διαμορφωμένα αυτή τη στιγμή, κάνουν τον κόσμο να προτιμάει να μην εργάζεται και να τα εισπράττει. Δεν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο γι' αυτό, να το σχολιάσω. Η εμπειρία των ανθρώπων που παίρνουν τα επιδόματα ενεργείας ή που ψάχνουν συνεχώς για δουλειά είναι αρκετή για να διαψεύσει κάθε τέτοιο ισχυρισμό. Σημαντικό ότι οι άνθρωποι θέλουν δουλειές και να πούμε όμως ότι επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης έχουν δημιουργηθεί 400.000 παραπάνω θέσεις εργασίας. Να πούμε, επειδή κάποια στιγμή βγαίνει και αυτή η κριτική, ακούγεται εντελώς αστήριχτα, ότι αυτές είναι θέσεις εργασίας που είναι μόνο στο δημόσιο ή ότι είναι θέσεις εργασίας οι οποίες προκύπτουν μέσα από τα προγράμματα. Να πούμε ότι το τέλος του 2018 μας βρήκε με 14.500 παραπάνω επιχειρήσεις από όσο μας βρήκε η αρχή του 2018. Άλλη κριτική που γίνεται είναι ότι αυτές οι θέσεις εργασίας, ξέρετε, είναι μερικές απασχόλησεις. Όχι. Με τα στοιχεία της Ελστάτ, το 65% των νέων θέσεων εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης. Για τους νέους έχουμε αυξήσει, έχουμε καταργήσει αυτή την ντροπιαστική ρύθμιση που υπήρχε πριν, του υποκατώτατου μισθού. Και να δούμε και, ας πούμε, τα πάνω πατώματα, γιατί η Νέα Δημοκρατία μιλάει πολύ συχνά για την αριστεία. Εγώ δεν ξέρω κάτι σε αυτή τη χώρα που να είναι πιο πολύ αριστεία από τους νέους επιστήμονες, τον ελληνικό ερευνητικό δυναμικό της χώρας, έτσι. Οι άνθρωποι αυτοί περιμένουν μια χρηματοδότηση στην έρευνα, στην επιστημονική έρευνα. Επειδή έχουμε κάνει πολλή κουβέντα από το πρωί και είναι δική μας παράληψη και λάθος. Ρωτάνε πολλοί συνταξιούχοι που παίρνουν προσωρινή σύνταξη, γιατί δεν την βρήκαν την Παρασκευή. Δεν την πήραν την Παρασκευή. Διαβάζω στην 35η σελίδα του Έθνους. Σήμερα δίνεται η 13η σύνταξη σε δημοσίους με προσωρινή. Είναι η ομάδα των πολιτών που λαμβάνει ποσό από την ενιαία αρχή πληρωμών και θα καταβληθεί σήμερα η προσωρινή. Είναι δικό μας λάθος, δική μας παράληψη, να το αποκαταστήσουμε. Σήμερα που και γιατί ανησυχήσαμε και τον κόσμο. Αν του λέμε εμεί ότι την έχουν πάρει από την Παρασκευή και δεν τη βλέπουν, σου λέει τι γίνεται. Άρα δεν είναι δικό του πρόβλημα. Είναι, δίνεται σήμερα στου δημοσίου. Όπω έλεγα λοιπόν, οι νέοι άνθρωποι, ειδικά το επιστημονικό δυναμικό, περιμένουν μια χρηματοδότηση στην έρευνα. Στο 0,8% την παραλάβαμε του ΑΕΠ τη χρηματοδότηση για την επιστημονική έρευνα στην Ελλάδα. Αυξήσαμε κατευθείαν το ποσό το 2015, σε εκείνες τις φρικτές δημοσιονομικές συνθήκες. Σήμερα είμαστε στο 1,13. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ που έχει δοθεί ποτέ για την έρευνα στη χώρα. Είναι 2 δισεκατομμύρια. Έχουμε κινητοποιήσει και ιδιωτικούς πόρους σε αυτήν την ιστορία. Δίνουμε φοροαπαλλαγές στις εταιρείες που κάνουν επένδυση δηλαδή στο R&D. Αυτοί που είναι έξω, όπως τους υπολογίζουν, περίπου 500.000 που έχουν φύγει. Γιατί σε αυτό όταν πήγαμε με τον Πρωθυπουργό μια επίσκεψη στο Δημόκρητο, στο ερευνητικό τεχνολογικό πάρκο εκεί, είδαμε πάρα πολλές εταιρείες καινοτομίας, υψηλής τεχνολογίας κτλ. Μία από αυτές ήταν και η Tesla, ξέρετε, μία από τις πιο καινοτόμες επιχειρήσεις στον κόσμο που κατασκευάζει τα ηλεκτρονικά αυτοκίνητα. Αυτή η εταιρεία έχει επιλέξει να έχει για ένα μέρος του σχεδιαστικού του τμήματος ως έδρα την Ελλάδα, το Δημόκρητο, για να έχει επαφή με το πολύ ισχυρό ερευνητικό νεανικό δυναμικό της Ελλάδας. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν εκεί πέρα που συναντήσαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό ήταν νέα παιδιά που είχαν επιστρέψει από την Αγγλία, από την Νορβηγία, από την Αμερική, που βρήκαν την ευκαιρία να γυρίσουν στην Ελλάδα. Αντιστοίχως μετά, τα βίντεο υπάρχουν. Στη συνάντηση που κάναμε και στη συζήτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός με τους νέους ερευνητές εκεί πέρα στο Δημόκρητο, ήταν πάρα πολύ υπότροφοι του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. 1.000 άτομα και παραπάνω έχουν χρηματοδοτηθεί από αυτό. Όπως και το αντίστοιχο. Είναι ένα δείγμα, αλλά δεν νομίζω ότι είστε ευχαριστημένοι. Δηλαδή, ευχαριστημένοι εκ των πραγμάτων, θα έλεγα, συγγνώμη, δεν πρέπει να είμαστε και ποτέ. Κύριε Παναγιώτη, δεν έχει φύγει 500.000 νέων στο εξωτερικό. Όταν μπαίνει ένας στόχος να επιστρέψουν οι νέοι μας, δεν πρέπει να μπαίνει και ένας ρεαλιστικός στόχος. Δηλαδή, από αυτό το 500.000, πόσοι μπορούν να επιστρέψουν. Το λέω αυτό γιατί κάποιος φεύγει και με το καλημέρα σας, όχι τώρα στην κρίση, και παλιότερα έφευγε και σου λέει: εγώ θέλω να ζήσω στο εξωτερικό. Θέλω να ζήσω άλλα πράγματα από αυτά που έχω ζήσει μέχρι τώρα. Δεν έχω σκοπό να επιστρέψω. Κάποιος φεύγει και έχει μια τέτοια ενέλιξη επαγγελματική και σου λέει: δεν θα το ρισκάρω τώρα στην Ελλάδα. Χαμηλότερη θα είναι η μισθή. Υπάρχει ακόμα μια αστάθεια. Ας το δούμε. Κάποιος φεύγει, γνωρίζει τη γυναίκα, τον άντρα της ζωής του, φτιάχνει οικογένεια, μένει εκεί. Άρα ορισμένοι άνθρωποι εκ των πραγμάτων έφυγαν. Τους ξεχνάμε, δεν θα επιστρέψουν, δεν τους ξεχνάμε ως οντότητες, αλλά δεν θα επιστρέψουν. Άρα δεν πρέπει να μπαίνει ένας ρεαλιστικός στόχος. Ναι, κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς το συνολικό νούμερο. Έφυγαν 500.000, θα επιστρέψουν 200, 150. Το συνολικό νούμερο, έτσι κι αλλιώς των ανθρώπων που φεύγουν στο εξωτερικό, πάντα είναι, πώς το λένε, είναι μπερδεμένο. Είναι μέσα και άνθρωποι που φεύγουν και μεταπτυχιακά κτλ. Σε κάθε περίπτωση, η εμπειρία όλων λέει ότι όλοι έχουμε φίλους, γνωστούς, συγγενείς που φύγαν στο εξωτερικό αυτά τα χρόνια. Και είναι πολύ μεγάλο έργο το να έρθουν πίσω.
και αν θέλετε η μείωση της ανεργίας που παραμένει υψηλή. Εμείς δεν πανηγυρίζουμε, δεν μιλάμε για success story όπως ο κ. Σαμαράς με την ανεργία στο 27% και 28%. Εμείς έχουμε μειώσει την ανεργία στο 18%, έχουμε μειώσει την αδήλωτη εργασία από το 19% στο 9% και παρόλα αυτά επιμένουμε ότι αυτά τα ποσοστά παραμένουν υψηλά. Κύριε Παναγιώτη, για να κλείσουμε, γιατί τώρα αρχίζουμε και μας πιέζει ο χρόνος. Έχετε στο σχεδιασμό σας και το ΕΚΑΣ να επαναληφθεί με έναν τρόπο, όπως θα ακούσαμε τον κύριο Τσακαλώτο να το λέει? Να σου πω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι το ΕΚΑΣ, που ήταν, όπως έχει πει και ο Υπουργός Οικονομικών, μια ήττα της κυβέρνησης, διότι δεν κατάφερε να πάρει πίσω την υπογραφή του κυρίου Σαμαρά πάνω στη μείωση του ΕΚΑΣ, γιατί αυτό είχε γίνει. Είχε υπογραφεί, αλλά είχε υπογραφεί για να μειωθεί μετά τη θητεία του επί της ουσίας, μέσα στο 2015. Είναι μια πολύ μεγάλη πληγή. Και γι' αυτό προφανώς γίνονται όλες τις προσπάθειες ώστε να μπορέσει με κάποια μορφή να αποκατασταθεί. Το άλλο που μου δίνεται ευκαιρία να πω είναι το εξής. Η κοινωνική πολιτική, υπάρχει μια εικόνα που διαμορφώνεται κυρίως από την αντιπολίτευση, ότι αφορά μόνο τους πολύ φτωχούς κτλ. Ή ότι υπάρχει ένα δίπολο, είτε η κοινωνική πολιτική είτε η ανάπτυξη. Από τη μία ή από την άλλη. Δεν πάει έτσι. Η κοινωνική πολιτική έχει και η ίδια της μία αναπτυξιακή διάσταση. Πρώτον, για παράδειγμα, θα σας πω τα σχολικά γεύματα, αυτά πάνε στη Σίτια. 153.000 σχολικά γεύματα δίνονται κάθε μέρα. Αυτά ξέρετε τι χρήματα είναι. 50 εκατομμύρια. Ξέρετε που πηγαίνουν. Πηγαίνουν στους αγρότες, πηγαίνουν στους κτηνοτρόφους, πηγαίνουν σε εταιρείες catering, οι οποίες προσλαμβάνουν υπαλλήλους, προσλαμβάνουν επιστημονικό προσωπικό. Αυτό είναι αναπτυξιακό σοκ για αυτόν τον κόσμο. Και θα σας έλεγα κάτι ακόμα. Είναι προϋπόθεση μιας συζήτησης για την ανάπτυξη η κοινωνική πολιτική. Η κοινωνική πολιτική δημιουργεί σε μια κοινωνία ασφάλεια. Μια κοινωνία που δεν έχει ασφάλεια δεν μπορεί να συζητήσει για το τι μοντέλο ανάπτυξης θέλει. Μπορεί να κάνει μόνο γιούρια. Όσα πάνε και όσα έρθουν, ό,τι ανάπτυξη είχαμε μέχρι σήμερα, ό,τι μοντέλο είχαμε και έτσι. Δεν γίνεται. Χρειάζεται ασφάλεια και συζήτηση. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, επειδή είστε και προϊστάμενος του γραφείου.